Αμέν πτώσε βίωσας εν εγκρατεία πολύ και κόπης ασκήσεως και εν αγάπη θερμή πελαγία θεόληπτε όθεν την Θεοτόκον επαλήλος κατήδες μηνύουσαν σοι εικόνος την ανεύρεσιν τα η πρεσβεβαιωσία υπέρ των τιμώντων σε. Τη 23η του μηνός Ιουλίου. Η Θεία και Ιερά Μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας της Εντίνο. Ένα πνευματικό διαμάντι υπήρξε η μοναχή του Κεχροβουνίου της Τίνου, Οσία Πελαγία, η οποία γεννήθηκε το έτος 1752 και ήταν θυγατέρα του Παπανικηφόρου Νεγρεπόντι. Σε ηλικία 15 ετών εισήλθε στην Ιερά Μονή Κεχροβουνίου ως δόκιμη. Με ζήλο ένθεο αγωνίστηκε να κρατεί την λαμπάδα της αναμένη, να φωτίζει τα βήματά της προς την σωτηρία, αλλά και τους ανθρώπους που έρχονταν στο μοναστήρι. Τα χρόνια πέρασαν. Η Οσία Πελαγία σε ηλικία 70 ετών αξιώνεται να δει σε όραμα την Παναγία, που τη ζητούσε να πρωτοστατήσει στην εύρεση της εικόνας της. Η Οσία Πελαγία όμως δίσταζε. Δεν μπορούσε να καταλάβει αν το όραμα το οποίο έβλεπε ήταν εκ Θεού ή ήταν εκ του πονηρού. Η Παναγία μας της εμφανίστηκε σε όραμα 3 φορές. Την 3η φορά εμφανίζεται στον ύπνο της η λαμπρή κυρία οργισμένη και της μιλά πολύ αυστηρά. Η Πελαγία έντρομη ξύπνησε και αντικρίζει ολοζώντανη μπροστά της την λαμπρή γυναίκα του ονείρου της. Η μοναχή Πελαγία που έβλεπε και άκουγε με φόβο και τρόμο βρήκε το κουράγιο και την ρώτησε «Ποια είσαι εσύ κυρία που μου παραγγέλεις αυτά και τόσο οργίζεσαι για την παρακοή μου?» Την ίδια στιγμή η άγνωστη αυτή κυρία φάνηκε να ανέκτησε την ψυχική της γαλήνη και απλώνοντας τα χέρια της, στην αγκαλιά της έκλεισε μέσα το Κεχροβούνι και τον κόσμο ολόκληρο, συγχρόνως με το δάχτυλό της, δείχνοντας όλο τον κόσμο, τόνισε με άφατη γλυκύτητα την φράση «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην», το μεγαλινάριο δηλαδή του όρθρου της εορτής του Ευαγγελισμού. Η γερόντισσα Πελαγία κατάλαβε ποια είχε μπροστά της, έπεσε στα γόνατα και μεταβίας κατόρθωσε να ψιθυρίσει την συνέχεια του ύμνου. «Ενείτε ουρανή Θεού την δόξαν». Αυτό είναι το μεγαλινάριο της 9ης οδής του όρθρου του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην, ενείτε ουρανή Θεού την δόξαν». Με την φροντίδα λοιπόν της Οσίας Πελαγίας βρέθηκε η ιερή εικόνα της Ευαγγελιστρίας της Τίνου και από τότε η Οσία Πελαγία, χωρίς να υπερηφανευθεί, ταπεινά και ήσυχα, συνέχισε την άσκησή της, μέχρι που ο Κύριος την κάλεσε κοντά του στις ουράνιες μονές της βασιλείας του. Έτσι η Οσία Πελαγία βρήκε πέλαγος θείων δωρεών, αφότου ανεδείχθη όργανο του θελήματος της υπεραγίας Θεοτόκου. «Ζωήν Θεοφιλή διανύσα σαν ήτερ, ασκήσει αρετών και υφών ευκοσμία, θεράπεν απεφυνάς
της αγνής Θεομήτωρος, όθεν χαιρούσα και χροβουνίου ημάνδρα, μακαρίζησε, ο Πελαγία Θεόφρον, τιμώσα την κάραν σου. Χάριν Πελαγία Εύρες πολύ, εσύ εν αρέτω και Αγία Μητέρ ζωή της Αγνής Παρθένου διάκονος φανίσα η πρεσβεβαιωσία υπέρ της ποιμνης